επιχείρησή μας έχει ιδρυθεί από το 1993, εδώ και 28 δηλαδή χρόνια, είναι μια οικογενειακή επιχείρηση. Την έχει ιδρύσει η μητέρα μου, εγώ αναλαμβάνω τη σκητάλη, με καινούργιες ιδέες και καινούργια πιο πρωτοποριακά πράγματα. Είχα σαν ιδέα στο μυαλό μου, επειδή στην περιοχή είναι πάρα πολλοί κόσμος που έχουν πρόβλημα ζαχάρου, είναι διαβητικοί, θεώρησα ότι θα πρέπει και αυτοί οι άνθρωποι να φάνε κάτι γλυκό, αλλά χωρίς ζάχαρη. Όπου η στέβια, ας πούμε, είναι ένα φυτό το οποίο έχει μεγάλη γλυκατική αξία, όπως και η μαλτιτόλη. Η μαλτιτόλη, βέβαια, παράγεται από καλαμπόκι, ενώ η στέβια είναι φυτό, όπως είπα. Προς το παρόν θεωρώ ότι αυτού του είδους η ζαχαροπλαστική τέχνη είναι του μέλλοντος, δηλαδή θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει στην περιοχή μας και υπάρχει μεγάλη ανάγκη να είναι εδώ αυτό. Γλυκά χωρίς ζάχαρη, έχουν πιο πολύ, θα έλεγα, γεύση φρούτων. Ακόμη μπορώ να προσθέσω και μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού χωρίς ζάχαρη, όλα αυτά. Δεν έχουν καμία σχέση με τα υπόλοιπα γλυκά, γιατί τα άλλα τα γλυκά έχουν υποστεί και ζάχαρης. Λοιπόν, τα δικά μας τα γλυκά, καταρχήν δεν έχουν καμία σχέση με το εμπόριο. Επιλέγω προσωπικά, με απόλυτη ευθύνη, τα υλικά που θα πάρω, να είναι α κατηγορίας, α ποιότητας. Να είναι πάντα φρέσκα, να έρθει ο άλλος να πάρει, να είναι πάντα φρέσκο. Το έχουμε κανόνα στο μαγαζί αυτό. Δεν έχουν καθόλου συντηρητικά εγγυημένα. Εφόσον δεν έχουν καθόλου προσθήκη ζάχαρης, απευθύνονται όχι μόνο σε διαβητικούς, αλλά και σε ανθρώπους που κάνουν δίαιτα και σε ανθρώπους που δεν τους αρέσει καθόλου η ζάχαρη. Οπότε ο οποιοσδήποτε μπορεί να δοκιμάσει με εγγυημένα, με απόλυτη εγγύηση. Ένας πελάτης μπορεί να βρει από σιροπιαστά, από σοκολατάκια, από γλυκά του κουταλιού, από γλυκά του κυλού, πάστες, τούρτες, τούρτες απλές με ζαχαρόπαστα, μπισκότα, cupcakes, τα πάντα όσον αφορά το γλυκό. Lemon pie, που είναι ένα καινούριο γλυκό που έχω προωθήσει τώρα, και όπως και το orange pie. Και μπορώ να πω ότι το λάτρεψα, πραγματικά. Αναλαμβάνουμε γάμους, αναλαμβάνουμε βαπτίσεις, αραβώνες, επετείους, γενέθλια, όλες αυτές οι εκδηλώσεις. Το καθένα με τη δικιά του γκάμα, δηλαδή παράδειγμα μία βάπτιση δεν έχει μόνο τα γλυκά, έχει και ένα μπουφέ. Ο οποίος μπουφές έχει μπισκότα, cupcakes, έχει καραμελίτσες, έχει μαρέγγες, έχει μακαρόν, σφινάκια, διάφορα πράγματα. Ένας γάμος έχει μια τούρτα γάμου, έχει πίσω κομμάτια πάστας, είτε σε μπολάκι, όπως και τα γενέθλια επίσης. Έχουν την τούρτα, έχουν και αυτά μπισκότα, έχουν και αυτά cupcake, γλυκά και μικρά, αναλόγως δηλαδή τι θέλει ο πελάτης. Αυτό που θέλει ο πελάτης, εγώ το αναλαμβάνω και το κάνω. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον κύριο Φώτη Μαραζόπουλο και την εφημερίδα Πολιτική, το περιοδικό Step.gr, το Παρνηθιά News, για την πρόσκληση που μου έκανε να προβάλλω την επιχείρησή μου, τα γλυκά που κάνω. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους πελάτες μου, που τόσα χρόνια με εμπιστεύονται και συνεχίζουν να με εμπιστεύονται και που μου δείχνουν την αγάπη τους με το να έρχονται και να αγοράζουν από εμένα. Ευχαριστώ πολύ.